Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία στην Επιτροπή να συζητήσουμε όχι μόνο το θέμα που προέκυψε με την παράδεκτη απάνθρωπη, θα έλεγα, ενέργεια του κατοπικού καθεστώτος να επιβάλλει δασμούς στα τρόφιμα και στις προμήθειες που αποστέλλονται στους εγκλωβισμένους μας, αλλά να συζητήσουμε και μια σειρά από άλλα θέματα που απασχολούν τους εγκλωβισμένους μας. Πρώτιστα όμως για το θέμα των ημερών. Όταν να σας ενημερώσω ότι σήμερα για τα μαρουνητικά χωριά έχει επιτραπεί μόνο η μεταφορά φαρμάκων. Άρα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία όπως και την περασμένη Τετάρτη. Και ανακοινώθηκε να μην συγγνώμη για αυτό. Ανακοινώσαμε τα μενά στην Ελλάδα. Αναμένεται ότι το ίδιο θα γίνει και αύριο. Ασφαλώς και το πρόβλημα που προκύπτει έχει δύο διαστάσεις. Την πολιτική αλλά και την ανθρωπιστική. Σήμερα σταθήκαμε και στα δύο. Περισσότερο όμως την ανθρωπιστική πτυχή. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που πρέπει προσωπικά από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στα Ηνωμένα Έθνη και σε αρχηγούς κρατών. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερώσει τον κύριο Χρούς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα. Θα τεθεί το πιο πιθανό το θέμα αυτό στην επόμενη συνάντηση των ηγετών την άλλη εβδομάδα, όπου θα συζητηθεί στο δείπνο που θα έχουν οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θέσει επιτακτικά αυτό το θέμα. Και σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν ενημερώσει και τον ΗΠΑ των αρμοστήν ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και άλλες κυβερνήσεις για την εξέλιξη. Στόχος είναι αυτό που καλούμε τη διεθνή κοινότητα αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή.